Ηλεκτρόνια, 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 ηλεκτρόνια και ηλεκτρόνια. Στο πρώτο μέρος της εξερεύνησής μας των ηλεκτρονίων και του καθοριστικού ρόλου τους, εξετάσαμε το συναρπαστικό κόσμο των ηλεκτρονίων από την ιστορική του σημασία στην παρατήρηση του στατικού ηλεκτρισμού έως τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Συνεχίζοντας το δεύτερο μέρος, θα εξερευνήσουμε ακόμη περισσότερα σχετικά με αυτά τα αξιοσημείωτα σωματίδια, από το ρόλο τους στη χημεία έως τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρισμό και την κβαντική μηχανική. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων και άλλων υποατομικών σωματιδίων είναι ζωτική σημασία σε παιδεία όπως η χημεία και η πυρηνική φυσική. Τα ηλεκτρόνια είναι υπεύθυνα για τη χημική συμπεριφορά των στοιχείων. Παρά τη μικρή μάζα τους, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις ατομικές αλληλεπιδράσεις. Η διάταξη των ηλεκτρονίων στα τροχιακά ενός ατόμου καθορίζει τις χημικές του ιδιότητες και την αντιδραστικότητά του. Ο περιοδικός πίνακας οργανώνεται με βάση τον αριθμό των ηλεκτρονίων στο εξωτερικό ενεργειακό επίπεδο ενός ατόμου. Η ανταλλαγή ή η κοινή χρήση ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων είναι η βάση για τους χημικούς δεσμούς. Η έννοια του χημικού δεσμού μεταξύ των ατόμων διευκρινίστηκε το 1916 από τον Gilbert Newton Lewis. Πρότεινε ότι ένας ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ δύο ατόμων προκύπτει από ένα ζεύγος ηλεκτρονίων που μοιράζονται μεταξύ τους. Η πλήρης εξήγηση του σχηματισμού ζευγών ηλεκτρονίων και των χημικών δεσμών που βασίζονται στην κβαντομηχανική δόθηκε από τους Walter Heitler και Fritz Landon το 1927. Τα ηλεκτρόνια παίζουν επίσης ρόλο στις πυρηνικές αντιδράσεις όπως η νουκλεοσύνθεση στους αστέρες. Μπορούν να δημιουργηθούν μέσω διεργασιών όπως η διάσπαση β και οι συγκρούσεις υψηλής ενέργειας. Τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με άλλα φορτισμένα σωματίδια μέσω ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Η κίνησή τους δημιουργεί τόσο ηλεκτρικό όσο και μαγνητικό πεδίο. Τα φωτόνια μεσολαβούν στις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων. Τα ηλεκτρόνια που κινούνται ανεξάρτητα στο κενό ονομάζονται ελεύθερα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια παίζουν καθοριστικό ρόλο στο φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Είναι φορείς φορτίου και η ροή τους αποτελεί ηλεκτρικό ρεύμα καθώς κινούνται εντός των υλικών. Υλικά με υψηλή συγκέντρωση ελεύθερων ηλεκτρονίων, όπως τα μέταλλα, είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Σε υλικά όπως τα μέταλλα, τα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται παρόμοια με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, αλλά μπορεί να έχουν διαφορετική μάζα. Μέταλλα, όπως ο χαλκός και ο χρυσός, είναι εξαιρετική αγωγή, ενώ υλικά όπως το γυαλί και το τεφλόν είναι κακή αγωγή, μονωτές. Οι ημιαγωγοί παρουσιάζουν μεταβλητά επίπεδα αγωγιμότητας μεταξύ αυτών των άκρων. Κάτω από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, γνωστή ως κρίσιμη θερμοκρασία, τα υλικά μπορούν να υποστούν μια μετάβαση φάσης που ονομάζεται υπεραγωγιμότητα, χάνοντας όλη την ειδική αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατανόηση της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων απαιτεί τη χρήση της κβαντομηχανικής, ενός κλάδου της φυσικής που ασχολείται με τη συμπεριφορά των σωματιδίων σε ατομική και υποατομική κλίμακα. Η κβαντομηχανική εισήγαγε την έννοια της συμπεριφοράς ενός ηλεκτρονίου εντός ενός ατόμου μέσω ενός τροχιακού, που είναι μια κατανομή πιθανότητας και όχι μια σταθερή τροχιά. Η κβαντομηχανική παρέχει μαθηματικά μοντέλα για να περιγράψει την πιθανοτική φυσική της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων. Αυτό το μοντέλο εξήγησε την πιθανότητα έβρεσης ενός ηλεκτρονίου κοντά σε μια συγκεκριμένη θέση εντός του ατόμου. Ο Έρβιν Σρέντιγκερ ανέπτυξε μια κυματική εξίσωση το 1926 για να περιγράψει πώς τα ηλεκτρόνια κινούνται εντός του ατόμου υπό την επίδραση του πυρήνα. Αυτή η εξίσωση, γνωστή ως εξίσωση Σρέντιγκερ,
πρόβλεψε την πιθανότητα έβρεσης ενός ηλεκτρονίου σε μια συγκεκριμένη θέση παρά την ακριβή θέση του με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ηλεκτρόνια παρουσιάζουν κβαντομηχανικά χαρακτηριστικά όπως την ιδιοστροφορμή γνωστή ως σπιν, η οποία έχει τιμή μισού ακέραιου αριθμού 1 δεύτερο, εκφρασμένη σε μονάδες της ανοιγμένης σταθεράς Planck. Τα ηλεκτρόνια μπορούν να έχουν είτε σπιν πάνω ή σπιν κάτω προς ανατολισμούς και αυτή η ιδιότητα παίζει κρίσιμο ρόλο στο ζεύγος ηλεκτρονίων εντός των ατομικών τροχιακών. Λόγω της απογορευτικής αρχής του Pauli, τα ηλεκτρόνια ως φερμιόνια δεν μπορούν να καταλάβουν την ίδια κβαντική κατάσταση. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτά μπορεί να ακούγονται κάπως μπερδεμένα και ίσως αναρωτιέστε αν απλά σας αραδιάζω ένα σωρό περίπλοκους όρους φυσικής. Μην ανησυχείτε, είναι απολύτως φυσιολογικό να αισθάνεστε κάπως μπερδεμένοι με το πεδίο της κβαντομηχανικής. Μια λεπτομερής εξήγηση αυτών των εννοιών θα δοθεί αργότερα. Οπότε, αν ξύσατε το κεφάλι σας μερικές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της εξήγησης, δεν είστε μόνοι. Τα ηλεκτρόνια παίζουν καθοριστικό ρόλο σε διάφορα φυσικά φαινόμενα συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, του μαγνητισμού, της χημίας και της θερμικής αγωγημότητας. Εμπλέκονται επίσης σε βαρυτικές, ηλεκτρομαγνητικές και ασθενείς αλληλεπιδράσεις. Τα ηλεκτρόνια είναι θεμελιώδη για διάφορες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένες της ηλεκτρονικής. Τρανζίστορ, δίωδη και ολοκληρωμένα κυκλώματα βασίζονται στον έλεγχο της ροής των ηλεκτρονίων. Βρίσκουν επίσης εφαρμογές σε τομείς όπως η τεχνολογία των μπαταριών, οι καθοδικοί σωλήνες, ακόμη και οι ιατρικές θεραπείες όπως η ακτινοθεραπεία. Ορισμένα εργαστηριακά όργανα μπορούν να παγιδεύουν μεμονωμένα ηλεκτρόνια και πλάσμα ηλεκτρονίων χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά πεδία και εξειδικευμένα τηλεσκόπια μπορούν να ανιχνεύσουν πλάσμα ηλεκτρονίων στο διάστημα. Επιπλέον, η ηλεκτρονική μικροσκοπία επιτρέπει στους επιστήμονες να απεικονίζουν δομές σε νανοκλίμακα. Τα ηλεκτρόνια διαδραματίζουν επίσης ζωτικό ρόλο στον αναδυόμενο τομέα των κβαντικών υπολογιστών. Τα κβαντικά bit, qubits, χρησιμοποιούν τις κβαντικές ιδιότητες των ηλεκτρονίων, όπως η υπέρθεση και η εμπλοκή, για να εκτελέσουν πολύπλοκους υπολογισμούς. Σε αυτή την εξερεύνηση των ηλεκτρονίων, ταξιδέψαμε από τις αρχές παρατηρήσεις του στατικού ηλεκτρισμού μέχρι τον κβαντικό κόσμο αυτών των θεμελιωδών υποατομικών σωματιδίων. Ανακαλύψαμε τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση του ατομικού και μοριακού κόσμου και πώς επηρεάζουν τα πάντα από τη χημεία έως τον ηλεκτρισμό. Καθώς ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στον κόσμο των ηλεκτρονίων, θυμηθείτε ότι αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια κρατούν το κλειδί για την κατανόηση της ίδιας της ουσίας της πραγματικότητάς μας. Από τη μυστηριώδη διπλή φύση κύματος σωματιδίου μέχρι τον καθοριστικό ρόλο τους στους κβαντικούς υπολογιστές, τα ηλεκτρόνια δεν είναι απλά μικροσκοπικά σωματίδια. Είναι η οδηγή της επιστημονικής ανακάλυψης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Καθώς ανακαλύπτουμε τα μυστήρια του σύμπαντος, ας μην ξεχνάμε ποτέ τη σημασία αυτών των ταπεινών αλλά εξαιρετικών οντοτήτων. Τα ηλεκτρόνια είναι οι αφανείς ήρωες του ατομικού κόσμου, παίζοντας κρίσιμο ρόλο σε όλα, από τον στατικό ηλεκτρισμό ως την κβαντομηχανική. Οι μοναδικές τους ιδιότητες και αλληλεπιδράσεις έχουν διαμορφώσει την κατανόησή μας για το σύμπαν από τα μικρότερα άτομα έως το απέραντο σύμπαν. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των ηλεκτρονίων και τη ζωτική του σημασία στην επιστήμη και την τεχνολογία. Εάν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να το μοιραστείτε με άλλους λάτρες της επιστήμης. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εξερευνήσεις στο συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας στο κανάλι μου. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε για τακτικές ενημερώσεις και μην διστάσετε να γράψετε τις σκέψεις ή τις ερωτήσεις σας στην ενότητα σχολείων παρακάτω. Τα σχόλια και το ενδιαφέρον σας τροφοδοτούν το πάθος μου για μετάδοση γνώσεων. Σας ευχαριστώ που με συνοδεύσατε σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των ηλεκτρονίων.
Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε την εξερεύνηση, συνεχίστε να μαθαίνετε και κρατήστε τη σπίθα της περιέργειας ζωντανή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.